ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Μετά, αγαπητοί, από τον μισθόν που θα δώσει εις εκείνους οι οποίοι θα μείνουν πιστοί εις το θέλημά του ο Χριστός, συμπληρώνει και λέγει: εγώ είμαι το Α και το Ω, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Γιατί προσθέτει αυτό στον 13 στίχο του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως ο Κύριος? Διότι όταν υπόσχεται μισθόν, θα μπορούσε κάποιος να πει: και από πού θα πάρω εγώ το μισθό μου? Την έννοια δε την ευαγγελική του μισθού την αναλύσαμε την περασμένη φορά, εν θυμίστε. Από ποιον? Από εκείνος που είναι το Α και το Ω, που είναι ο πρώτος και ο έσχατος, που είναι η αρχή και το τέλος. Είναι λοιπόν ανάγκη οπωσδήποτε να οριστεί ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει το μισθό. Είναι η τετάρτη φορά που αναφέρεται ο Χριστός, ότι που λέγει ο ίδιος για τον εαυτόν του ότι είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Η τετάρτη και η τελευταία φορά μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτή η προσιγορία, δηλαδή αυτή η ονομασία, ανήκει μόνο στο Θεό, πράγμα που δείχνει οικειούμενος ο Ιησούς Χριστός αυτήν την ονομασία για τον εαυτόν του, ότι είναι Θεός. Σαφώς ότι αναφέρεται στον Χριστόν, να τη λέγει στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 17. Εγώ είμαι, λέει ο Χριστός όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Ιωάννη, ο πρώτος και ο έσχατος. Είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, το Α και το Ω, και ο ζών, και αυτός που ζει, και γενόμην νεκρός, και ιδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων. Είμαι εγώ που έγινα νεκρός και να τώρα ζω, και ζω αιωνίως. Αλλά ο Θεός δεν νεκρούται. Μόνο εν ανθρωπίσας Θεός νεκρούται ως προς την ανθρωπίνη του φύση. Σαφώς λοιπόν αναφέρεται η περίπτωση εγώ με το Α και το Ω εις τον Ιησού Χριστόν. Σαφέστατα. Άρα ο Ιησούς Χριστός, παίρνοντας το όνομα αυτό, παίρνει το όνομα του Θεού, γιατί είναι Θεός. Γράφει ο Αρέθας ότι αναφέρει ο Αριστοτέλης αυτά δε ταύτα κατά τον Σταγυρίτη, τον Αριστοτέλη, σύμβολα εσύ. Είναι σύμβολα των εν τη ευσίμω φωνή ανθρώπων. Εκείνοι που είναι ονομασίες που προσφέρονται ως σύμβολα εύσημα, σύμβολα σπουδαία σε ανθρώπους επιφανείς. Αλλά, δηλαδή, χρησιμοποιούντο. Τα χρησιμοποιεί όμως ο Χριστός. Σημειώσατε δε ότι στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται και δια των Θεών. Είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι ο άναρχος και ο ατελεύθητος. Συνεπώς αυτό θα πει: εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, γιατί ακριβώς αυτά τα σύμβολα Α και Ω ερμηνεύει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας και λέγει: πρώτον, εγώ δε το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Κοιτάξτε εδώ συνωνυμία σου το σιπίν. Α και Ω, πρώτος ζεύγος, αρχή και τέλος, διότι το Α είναι το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου και το Ω το τελευταίο. Ο πρώτος και ο έσχατος, ο πρώτος και ο τελευταίος. Είναι δηλαδή τρία ζευγή για να εκφραστεί το ίδιο πράγμα. Δεύτερον, συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας: ούτε γαρ προεμού, ούτε μετεμέ
Θεός εστί. Το δε άλφα και το ωμέγα δηλεί ότι ούτε της αρχής εστί τί πρεσβύτερον, ούτε της θεϊκής εξουσίας και βασιλείας έστε τέλος. Δηλαδή, ούτε πριν από μένα, ούτε μετά από μένα δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει πρώτου Θεού Θεός, ούτε μετά το Θεό που τελειώνει τροποτινά η ζωή του Θεού θα υπάρξει κάποιος άλλος Θεός. Αυτό θα πει εγώ με το Α και το Ω. Ακόμα, ότι δεν υπάρχει κάτι το πρεσβύτερον, το παλαιότερο δηλαδή, από την αρχή, από το Α, που σημαίνει δεν υπάρχει τίποτε παλαιότερο και αρχαιότερο από το Θεό. Είναι εκείνο το εξαιρετικά ανόητο και το αφιλόσοφον, βεβαίως οπωσδήποτε και αθεολόγητο, που λέγουν μερικοί, και τον Θεό ποιος τον έκανε. Μα εάν κάποιος έκανε τον Θεό, τότε θα ήταν ο πρεσβύτερος του Θεού, και αν θα ήταν ο πρεσβύτερος του Θεού, θα ήταν ο Θεός. Μα ο Θεός δεν έχει τίποτε το πρεσβύτερό του, δεν έχει τίποτε το παλαιότερό του, είναι αναμφισβήτητο. Δηλεί λοιπόν ότι δεν έχει τίποτα το πρεσβύτερό του, ούτε της θεϊκής εξουσίας και βασιλείας έστε τέλος. Ότι ο Θεός στην θεϊκή του εξουσία και στη βασιλεία του είναι αδιάδοχος. Ούτε διαδέχθη κάποιον, ούτε θα τον διαδεχθεί κάποιος. Είναι αδιάδοχος. Και τρίτον, πολλάκις δε, συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας, πολλάκις δε και ανωτέρω ήρηται άλφα ο Χριστός δια την θεότητα, ωμέγα δε ητι έσχατος δια την ανθρωπότητα. Είναι μια άλλη ωραία θέση, πολύ ωραία, πολύ ωραία, του Αγίου Ανδρέου, που θέλει να πει, όταν λέγει ο Χριστός είμαι το άλφα, θέλει να πει είμαι η αρχή του παντός, είμαι ο πρώτος, δηλαδή είμαι Θεός. Όταν λέγει ωμέγα, το ωμέγα αναφέρεται εις το έσχατον, που είναι η ανθρωπίνη φύση. Είναι το τελευταίο γράμμα του αλφαβήτου. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι το τελευταίο δημιούργημα ολοκλήρου της δημιουργίας. Την έκτη ημέρα ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Εφόσον λοιπόν ο Θεός ενεδύθη, παρέλαβε την ανθρωπίνη φύση, τότε είναι το Α δια την θεότητα και το Ω δια την ανθρωπότητα. Επειδή όμως πρώτου πάθους ο Κύριος έδιδε την υπόσχεση, πρώτου πάθους, ότι εκείνος μεν θα φύγει από κοντά από τους μαθητάς του, αλλά θα στείλει το Πνεύμα του το Άγιο, έβλεπε όμως τους μαθητάς του έναν φόβον. Θα πραγματοποιηθούν αυτά? Σκεφτείτε τώρα, αγαπητοί, να είναι οι αρχές και οι εξουσίες της πόλεως εχθρικώς διακείμενες εις τον Ιησού Χριστόν. Ήδη ο Απόστολος Πέτρος είχε επισημάνει την εχθρική διάθεση των αρχών, γι' αυτό και εμποδίζει τον Κύριον να ανέλθουν στα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος τον αποτρέπει, εισέρχονται στα Ιεροσόλυμα, και ήδη προετοιμάζεται το δείπνο το Πασχαλινό. Ο Κύριος ήδη αναγγέλει στους μαθητάς του ότι ετοιμάζεται για το πάθος. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσετε εις χείρας αμαρτωλών. Όταν τώρα, αγαπητοί, τους λέγει ότι θα τους στείλει το Πνεύμα το Άγιο, είναι πολύ φυσικό. 12 άνθρωποι ήσαν, μία μικρή ομάδα ήτο, απομονωμένη ουσιαστικά. Τι θα έκαναν οι άνθρωποι αυτοί? Βλέπουν μπροστά τους τον διδάσκαλο, τον σέβονται, τον ευλαβούνται, τον θαυμάζουν, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν ποιος είναι. Ακόμη δεν έχουν συλλάβει
ότι είναι ο ενανθρωπίστας Θεός. Είναι πω αν το ξέραν, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, ο φοβερός που είπε επί του Σινά, όποιος θα ανεβεί στο βουνό θα πεθάνει. Μόνος ο Μωυσής ανέβηκε, που κατέλαβε το στρατόπεδο των Εβραίων φόβος και τρόμος. Αυτός είναι μαζί τους. Αυτόν που εχθρικώς τον βλέπουν οι αρχές και οι εξουσίες. Και τους ομιλεί ο Κύριος για τη βασιλεία του. Εγώ, λέγει, θα φύγω και θα ξανάρθω. Θα σας πάρω στη βασιλεία μου. Στη βασιλεία μου μονές πολλές υπάρχουν. Θα σας το έλεγα εάν δεν υπήρχαν. Θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιον. Ναι, αλλά εσύ ποιος είσαι? Εσύ ποιος είσαι? Γι' αυτό το λόγο, όταν βλέπει τους μαθητάς να ταράσσονται, τους λέγει: μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Ιωάννης 14,27. Μη ταράσετε η καρδιά σας, μη δηλιάζετε. Εάν με βλέπετε ως ψηλόν άνθρωπον, το ψι με γιώτα, δηλαδή με βλέπετε απλούν άνθρωπον, σας λέγω τούτο, ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστίν. Εάν θέλετε να με βλέπετε ως άνθρωπον, προσέξτε αυτό το χωρίο, είναι ένα κανθόδες χωρίο. Με δύο απλά λόγια θα σας το πω, σωστά, τη σωστή του ερμηνεία εννοείται. Εάν θέλετε να με βλέπετε ως απλούν άνθρωπον, σας πληροφορώ, τότε μη βλέπετε σε μένα, προσβλέπετε στον πατέρα μου. Δεν έχετε την μαρτυρία ότι ο πατήρ με αγαπά? Δεν ακούσατε εις την μεταμόρφωσή μου, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα? Δεν εμάθατε, δεν ακούσατε τα της βαπτίσεώς μου? Σε μένα να πάβετε ο πατήρ. Λοιπόν, εάν βλέπετε σε μένα, υποτίθεται ότι μόνο την ανθρωπίνη μου φύση βλέπετε, σας πληροφορώ, ο πατήρ μου μίζων μου εστίν. Ο πατέρας μου από μένα είναι μεγαλύτερος. Αυτό λέγεται όμως καθυπόθεση. Τι θα πει καθυπόθεση? Γιατί ο Υιός είναι ίσος με τον πατέρα. Εάν υποτεθεί ότι με βλέπετε μόνο σαν άνθρωπο, και όπως με βλέπετε αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπο, με αυτή την έννοια σας λέγω ότι ο πατήρ μου είναι μίζων. Αυτό το παίρνουν οι χιλιαστέ και εκεί μπερδεύονται. Να βλέπετε, λέει, είναι μίζων ο πατήρ από τον Υιόν. Αλλά λέγεται καθυπόθεση. Έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Καθυπόθεση, εάν με βλέπετε μόνο με την ανθρωπίνη φύση, επειδή σας βλέπω να δηλιάζετε και να ταράσεστε. Δεν μπορούσε τίποτα περισσότερο να τους πει ο Χριστός. Τους λέει, έχω πολλά να σας πω. Δεν μπορείτε να βαστάσετε. Γιατί δεν μπορούσαν να βαστάσουν? Γιατί ακόμη δεν είχαν το πνεύμα, δεν είχαν την Πεντηκοστή. Όταν όμως ήλθε η Πεντηκοστή, τότε κατενόησαν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα ο Χριστός δεν λέγει στην Αποκάλυψη αυτό που είπε στα Ευαγγέλια, ότι μη ταρασέστο ημωρή καρδία, με δε δηλιάτο. Ήταν ψυχολογική η ατμόσφαιρα, τέτοια που σε εκείνο το υπερόν, κάτω από το φόβο των Ιουδαίων, οι Εβραίοι βρίσκονται, οι μαθητές βρίσκονται. Δεν είναι τώρα έτσι τα πράγματα. Ο Ιησούς είναι δοξασμένος. Δεν χρειάζεται να πει ο πατήρ μίζων μου εστί. Αλλά τι λέγει? Εγώ είμαι το Α και το Ω. Γιατί τώρα οι μαθητές του, η Εκκλησία, έχει πια τη μαρτυρία μετά την ανάληψη του Χριστού, Ανάσταση, Ανάληψη, και την Πεντηκοστή, ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ίσως με τον Πατέρα, και ότι είναι Θεός. Είναι ο Θεός Λόγος, ο οποίος ενυνθρώπισε. Γι' αυτό μιλάει έτσι, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ως αποθέσεως ισχύος. Είναι ο Θεός. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος,
ο πρώτος και ο έσχατος. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε αναμφισβήτητα εκείνα τα οποία ήδη είπα να γραφούν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι αυθεντικά, είναι έγκυρα, είναι λόγοι δικοί μου. Αυτό θέλει να πει. Βλέπετε, με κάθε τρόπο προσδίδεται το κύρος εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, γιατί αποκαλύπτεται ανά πάσα στιγμή η πηγή του περιεχομένου του βιβλίου της Αποκαλύψεως, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και προχωρεί. Μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού. Σας είπα και προηγουμένως, όχι προηγουμένως, σε ένα περασμένο θέμα, ότι στο τελευταίο κεφάλαιο, που είναι ο επίλογος του όλου βιβλίου, τα υποκείμενα διαρκώς εναλλάσσονται. Προηγουμένως, ποιο ήταν το υποκείμενο? Ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ομιλεί. Τώρα εδώ, ποιος ομιλεί? Ομιλεί ο Ιωάννης. Δηλαδή, εναλλάσσονται διαρκώς. Εναλλάσσονται. Από στίχο σε στίχο τα υποκείμενα αλλάζουν. Μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού. Ευτυχισμένοι εκείνοι που τηρούν τις εντολές του. Ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και της πυλώσιν εις έλθωσιν εις την πόλη. Για να είναι η εξουσία τους στο ξύλο της ζωής και δια των πυλών να εισέλθουν στην καινή Ιερουσαλήμ, την πόλη. Έξω οι κίνες, τα σκυλιά και οι φαρμακοί, οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Και καθένας που εργάζεται και συνευδοκεί με το ψέμα. Εδώ αγαπητοί έχουμε τον έβδομον και τελευταίον μακαρισμόν του όλου βιβλίου της Αποκαλύψεως. Ευτυχίζονται, όπως είδατε, οι τηρητέ των εντολών του Χριστού, γιατί αυτοί θα γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού και αυτοί θα είναι οι κάτοικοι της Καινής Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος το εβεβαίωσε εις τα Ευαγγέλια, Ματθαίος 7,21, όταν είπε: «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των ουρανών, αλλά ποιόν το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής». Δεν θα μπει κανείς στη Βασιλεία του Θεού εάν μόνο με αποκαλεί Κύριον και Κύριον. Δηλαδή, αναγνωρίζει τη θεότητά μου, θα τηρήσει και τις εντολές μου. Και άλλοτε σας είπα, είναι ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο, γιατί στον άνθρωπο δεν υπάρχει το μέτρο. Η απώλεια του μέτρου οφείλεται στην πτώση του ανθρώπου μες στον παράδεισο. Αφότου ο άνθρωπος έπεσε, έχασε το μέτρο και κινείται πάντοτε, και στα πιο άγια και στα πιο ιερά πράγματα κινείται πάντοτε προς ακρότητες. Ελέγχθη ότι στην Ελλάδα επικράτησε κάποιος ευσεβισμός, με το να λέμε τηρείτε τις εντολές. Θεολογία δεν μας χρειάζεται. Ανακαλύπτοντες ότι είχαμε πάρει ένα στραβό δρόμο, γυρίζουμε πίσω και λέμε: γυρίστε στη θεολογία. Η τήρηση των εντολών δεν έχει και πολύ σημασία. Αγαπητοί μου, αυτές είναι ακρότητες. Ούτε τούτο ούτε εκείνο. Και η θεολογία και η τήρηση των εντολών και η πίστη και η πράξη. Δεν μπορούμε να παλινδρομούμε ανάμεσα σε αυτές τις ακρότητες και να άλλοτε να φερόμεθα εδώ και άλλοτε να φερόμεθα εκεί.
πρέπει να έχουμε μέσα μας το μέτρο, όσο τούτο είναι δυνατόν. Σας είπα, υπάρχει μία δυσκολία να το κρατήσω με το μέτρο. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως μπορεί και το κρατά όσο τούτο του είναι δυνατόν. Το καταλάβατε, και η θεολογία και η πρακτική ζωή. Δεν θα καταδικάσουμε ούτε το ένα σαν άπιαστο, σαν απρόσιτο, τη θεολογία εννοώ, ούτε το άλλο σαν παρακατιανό, που είναι για εκείνους που δεν καταλαβαίνουν τάχα θεολογία, και να τους αφήσουμε αυτούς να τηρούν τις εντολές του Χριστού. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Και τα δύο, αγαπητοί, και τα δύο δεν μπορούμε να βαδίσουμε σωστό και ίσιο δρόμο, εάν δεν έχουμε και τα δυο μας πόδια υγιή για να βαδίσουμε ίσια. Και το ένα πόδι είναι η θεωρία, η θεολογία, η πίστη, και το άλλο είναι η πράξη, η εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Συνεπώς, σαφώς το λέγει ο Κύριος, ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Αξιόλογοι κώδικες της Αγίας Γραφής, όπως είναι ο Σιναητικός και ο Αλεξανδρινός. Δεν θέλω να σας μπλέξω πιο πολύ, μόνο έτσι το ανέφερα τώρα αυτό, δηλαδή κώδικες θα πει κείμενα της Αγίας Γραφής από αυτά που εσώθησαν, και φυσικά είναι πολυτιμότατη όσο αρχαιότερη είναι. Τετάρτου αιώνος, ας το πούμε, πέμπτου αιώνος. Ο Σιναητικός, δηλαδή αυτός που εφυλάσσεται στην Μονή του Σινά, είναι σήμερα στο Λονδίνο. Και ο Αλεξανδρινός, και αυτός σήμερα, γιατί εκεί εγγράφει, και σήμερα και αυτός βρίσκεται στο Μουσείο του Λονδίνου. Και οι δύο κώδικες. Δηλαδή είναι Ευαγγέλια, στην ελληνική βεβαίως γλώσσα, ένα από τα αρχαιότερα που σώζονται. Γράφουν αντί μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού, γράφουν μακάρι οι πλύνοντες τα στολάς αυτών, ευτυχισμένοι αυτοί που πλένουν τις στολές τους. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, η έννοια δεν αλλάζει, αλλά έχει μια διαφοροποίηση που είναι ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό ακριβώς πήρα αυτή τη διαφορετική λεγόμενη γραφή. Υπάρχει το παράλληλο της ενίας αυτής στην Αποκάλυψη, στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 14. Όταν εκεί ο Κύριος στέλνει τις επιστολές του, λέγει ούτε η συν, αυτή είναι, οι ερχόμενοι, όχι δεν είναι στις επιστολές, λίγο πιο κάτω, συγγνώμη, οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, αυτοί που προέρχονται από τη μεγάλη θλίψη, δηλαδή από τους φοβερούς πειρασμούς των εσχάτων ημερών, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Πού έπλυναν και πού λεύκαναν τις στολές τους? Στο αίμα του αρνίου. Κοιτάξτε αυτό, ελεύκαναν, λέει, στο αίμα του αρνίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλένω την ύπαρξή μου στο σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί καθαρίζουμε. Σημαίνει ακόμη στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Σημαίνει όμως ακόμη για μια φορά, και μακαρίζεται για τελευταία φορά, το χριστιανικό μαρτύριο. Έπλυναν, λέει, τις στολές τους, και ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ισαΐα, έτσι αναφέρεται, ότι έχει τη στολή του, λέει, πλημμένη στο αίμα το δικό του, και είναι κόκκινη η στολή του, και είναι το μαρτύριο του Χριστού. Συνεπώς, θα σας πω άλλη μια φορά, μας είναι πολύ χρήσιμο ότι αναφέρεται και μακαρίζεται το χριστιανικό μαρτύριο. Είναι αξιοσημείωτο ότι λέγει πλύνοντες, όχι οι πλύναντες, αλλά οι πλύνοντες, σε ενεστώτα χρόνο, για να δείξει το διαρκές μαρτύριον των πιστών. Αν το θέλετε, είναι εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής,
που είπε ο Χριστός είναι ο καθημέραν σταυρός. Ο καθημέραν σταυρός είναι ο καθημερινός σταυρός. Θέλετε ακόμη, είναι και η καθημέραν μετάνοια. Δεν θα πλύνουμε την ύπαρξή μας, την στολή της υπαρξεώς μας, αλλά θα πλένουμε τη στολή της υπαρξεώς μας. Δεν είμαστε καθαροί, αλλά καθαριζόμαστε. Αυτό σημαίνει οι πλύνοντες, οι διαρκώς δηλαδή καθαριζόμενοι, οι διαρκώς διούντες το μαρτύριο του Σταυρού. Το σταυρικό Ευαγγέλιο διούν και συνεπώς αυτοί το διούν καθημερινά. Και οι γεύσεις του ξύλου της ζωής θα είναι ο μισθός των. Λέγει κάτι που είναι σαν επιτακτικό, σαν δικαιωματικό. Λέγει «Ίνα έστε». Αυτό το «Ίνα έστε», το «Ίνα» ποτέ δεν συντάσσεται με το «έστε». Είναι μια σύνταξη του Ιωάννου ειδικά. «Ίνα», που είναι υποτακτική, το «έστε» είναι μέλλον, «θα είναι». «Ίνα θα είναι». Τέτοια έχει πολλά το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά έχει σημασία. Είναι μια σύνταξη που χρησιμοποιείται πολλές φορές από τον Ιωάννη. «Επί το ξύλον», η εξουσία αυτών, «επί το ξύλον της ζωής». Η εξουσία τους στο ξύλον της ζωής. Όταν λέγει όμως εξουσία, τι θυμίζει, τι σημαίνει? Σημαίνει δικαιώματα. Δικαιώματα. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ανδρέας. Η γεύση του ξύλου της ζωής, λέγει, είναι το «Χριστό το Θεό ημών επαναπάβεστε και εντρυφάν τη αυτού θεωρία». Τι είναι αυτό? Να επαναπάβομαι εις τον Χριστόν μου και τον Κύριόν μου και να εντρυφώ, να απολαμβάνω τη θεωρία, την όψη του προσώπου του. Αυτό, λέγει, είναι το δικαίωμά του. Τα δικαιώματά τους έχουν την εξουσία. Αν το θέλετε αυτό, η εξουσία αυτών θυμίζει την έννοια του μισθού που λέγαμε την περασμένη φορά με την ευαγγελική πάντοτε έννοια. Και αυτός ο μισθός, θα σας επαναλάβω πάλι, είναι ο Χριστός, είναι αυτή η αιώνιος και άλικτος, χωρίς τέλος, χωρίς να λύγει θεωρία του προσώπου του. Για να καταλάβετε μάλιστα αυτό το θέμα του μισθού, δεν ξέρω αν την περασμένη φορά μπόρεσα να σας δώσω να το καταλάβετε. Σας θυμίζω ένα ακόμη ένα παράδειγμα. Όπως τα ξέρετε, όταν ο Θεός λέγει πώς θα μοιραστεί η γη της επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ, εντωμεταξύ είχαν γίνει 13 φυλές του Εφραίμ και του Μαναθή, τα παιδιά του Ιωσήφ, ο Θεός έδωκε εντολή, αυτό βέβαια το ζήτησε ο Ιακώβ. Να μην όμως επεκτείνομαι πολύ, τελικά οι φυλές ήταν 13. Διχάστηκε η μία του Ιωσήφ, του Εφραίμ και του Μαναθή. Όμως, ο Θεός λέγει, η φυλή του Λεβί δεν θα πάρει χωράφια, δεν θα πάρει κλήρο. Γιατί ο κλήρος της φυλής του Λεβί, συνεπώς έμειναν 12. Αφαιρείται ο κλήρος του Λεβί και μένουν πάλι 12 οι φυλές. 12. 12 οι κλήροι. Διότι ο κλήρος της φυλής του Λεβί, λέγει ο Θεός, είμαι εγώ. Γι' αυτό οι Λεβίτες που υπηρετούσαν στην σκηνή του μαρτυρίου και κατόπιν στο ναό του Σολομώντος, λέγονται και μέχρι σήμερα κληρικοί. Γι' αυτό λέγονται κληρικοί, διότι ο κλήρος των είναι ο Θεός. Βέβαια δεν ξέρω, θα τρομάξει κανείς να υπό, οι παλαιοί Λεβίτες δεν είχαν περιουσία, διότι οι άλλες φυλές επήγαιναν την λεγόμενη δεκάτην
εφορολογούντο οι 12 φυλές και την πήγαιναν την φορολογία τους την δεκάτη, η αποδεκάτωση σε αυτό είναι η δεκάτη, το δέκατο δηλαδή, εις τον ναόν, προσεφέρω το η δεκάτη στο Θεό, του ανήκε η δεκάτη του Θεού. Και τώρα ο Θεός ιδιοκτήτης είναι της δεκάτης των 12 φυλών. Και τώρα λέει ο Θεός, εσείς μου τα προσφέρατε, δικά μου είναι. Τώρα, εγώ τα δίνω στους Λεβίτες. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα? Από τα υλικά πράγματα που ήσαν στην Παλαιάν Διαθήκη, για να πάμε στα πνευματικά. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν φαίνεται τόσο, είναι, αλλά δεν φαίνεται τόσο, δεν προβάλλεται τόσο ότι ο μισθός του Ισραήλ είναι ο Θεός. Είναι, αλλά δεν προβάλλεται. Προβάλλονται τα υλικά πράγματα, αλλά στην Καινή Διαθήκη προβάλλονται τα πνευματικά. Ποιος λοιπόν είναι ο μισθός των δικαίων? Ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός. Αυτό ήταν κάτι συμπληρωματικό σε σχέση με το περασμένο μας θέμα που σας είχα μιλήσει για την έννοια του μισθού μέσα στην Αγία Γραφή. Οι πυλώνες, δια των οποίων πυλώνων οι πόρτες οι μεγάλες του τείχους, οι πιστοί θα μπουν στην Αγία Πόλη, είναι οι Απόστολοι, όπως εξηγούσαμε, ενθυμίστε παλιότερα, ή αν θέλετε η Αποστολική Διδασκαλία, χωρίς τη γνώση της οποίας και την εφαρμογή της οποίας κανείς δεν δικαιούται να εισέλθει εις την πόλη αυτήν, την Βασιλεία του Θεού. Εάν δεν δεχθείς δια της πίστεως την Αποστολική Διδασκαλία, και αν αυτή η Αποστολική Διδασκαλία δεν γίνει ζωή σου, δεν μπαίνεις δια των πυλώνων, γιατί οι πυλώνες είναι οι Απόστολοι, είναι η Αποστολική Διδασκαλία, δεν μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού. Ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, που υπομνηματίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κάνει μια πολύ λεπτή παρατήρηση για ένα προθύστερο σχήμα. Το προθύστερο σχήμα είναι το εξής: ή να έστε η εξουσία και εισέλθος είναι στην πόλη. Πρώτα θα μπω στην πόλη και μετά θα έχω την εξουσία επί του δένδρου της ζωής. Δεν μπορώ να έχω την εξουσία έξω από την πόλη. Είναι ένα προθύστερον. Τα προθύστερα πολλές φορές σχήμα προθύστερον. Πολλές φορές τα σημειώνουμε σκοπίμως. Κάτι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Απάνω σε αυτό γράφει κάτι πολύ ωραίο. Άκουσατε το. Τούτο είναι, λέγει, το ευλογημένον παράδοξον της πίστεως. Πώς έχω πρώτα την εξουσία επί του δένδρου της ζωής και μετά θα μπω στην πόλη? Το ευλογημένον παράδοξον της πίστεως. Είναι δύσκολο να υπείτης τι εκ των προνομίων του πιστού έρχεται πρώτον και τι δεύτερον. Μάλλον θα η δυνατότης να είπει ότι πάντα εκείνα όσον απολάβει ο πιστός πρέπει να θεωρηθούν ως παρεχόμενα διαμιάς, διότι το μέγα προς αυτόν δώρον είναι αυτός ο Χριστός, και εν αυτό περικλείονται τα πάντα. Αυτός είναι ο πυλών προς την πόλη και η οδός προς το δένδρον της ζωής. Αυτός είναι και το δένδρον της ζωής, και οι μετέχοντες αυτού δικαιούνται να εισέλθωσιν εις την πόλη και να διαμένωσιν εν αυτό. Τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι στον Χριστόν δυνάμει και ενεργεία είναι όλα τα αγαθά, και τα παρόντα και τα μέλλοντα. Άπαξ και πήρα το Χριστό είναι σαν να έχω μπει μες στην πόλη, γιατί έχω δικαιώματα επί του Χριστού. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο. Πήρα το Χριστό, τα παίρνω διαμνές όλα. Μάλιστα είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό ένα σημείο. Πολλές φορές άμα κάνω τον Εσπερινό πάντα μένω σε αυτό σημείο. Είναι στην έκτη
έκτη ευχή του Εσπερινού. Εκεί λέγει: «Ο και τα εγκόσμια αγαθά ημίν δωρισάμενος, σοι οποίος μας χάρισες τα εγκόσμια αγαθά, και κατεγγυήσας ημίν την επιγγελμένην βασιλείαν», και μας έδωσε την εγγύηση με κάθε τρόπο της βασιλείας σου που μας υπεσχέθης, δια των ήδη και χαρισμένων ημίν αγαθών. Με τα ήδη χαρισμένα σε μας αγαθά σου, ήδη μας τα χάρισες τα αγαθά σου, μας τα εχάρισες, άλλα έχουμε ενεργεία και άλλα έχουμε δυνάμει. Εκείνα τα δυνάμει, εκείνα τα οποία ακόμη δεν φανερώθηκαν, θα φανερωθούν στη Βασιλεία του Θεού. Και ενώ αυτά λέγονται δια τους πιστούς, ότι έχουν το δικαίωμα να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, σαφώς αγαπητοί μου αντιδιαστέλλεται η κατάσταση των αμαρτωλών. Η θέση των είναι το έξω της πόλεως, δηλαδή η μη είσοδός των στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που λέγει έξω εννοεί το εξής: έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και τα λοιπά. Αυτό το έξω δεν γράφεται, δεν εννοείται προστακτικός, δηλαδή βγείτε έξω, όπως τα λέγαμε, βγες έξω, πήγαινε έξω, αλλά υπονοείται το έστωσαν, δηλαδή θα είναι έξω, δεν θα μπορούν να μπουν, διότι βγείτε έξω σημαίνει ότι έκαναν μια κίνηση να μπουν, δεν θα έχουν καν δικαίωμα να μπουν εις την πόλη του Θεού, που φανερώνει αυτή την αυτόχρημα τραγική κατάσταση των αμαρτωλών ανθρώπων. Είναι φοβερό. Αλλά βλέπουμε εδώ στο χωρίο τούτο ότι και πάλι απαριθμούνται, όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 21ο, κατηγορίες αμαρτωλών. Ο πρώτος χαρακτηρισμός αμαρτωλών είναι οι κίνες, τα σκυλιά. Μη σας κάνει εντύπωση αυτός ο βαρύς χαρακτηρισμός. Με αυτό το χαρακτηρισμό, οι κίνες, τα σκυλιά, οι Ιουδαίοι εξέφραζαν την αποστροφή τους, τον αποτροπιασμό τους έναντι των εθνικών, των ειδωλολατρών. Αισθάνονται μέσα τους πολύ άσχημα και έφταναν να λένε σκυλιά τους ειδωλολάτρας. Θυμόσαστε όταν ο Κύριος εξελιπαρίτω από την Χαναναία εκείνη γυναίκα να κάνει καλά την κόρη της: «Σε παρακαλώ Κύριε, κάνε καλά την κόρη μου». Ο Κύριος δεν μιλάει. Τον παρακαλούν οι μαθητές του: «Κύριε», λέγει, «απόλυσε, τι κάνει τη χάρη αυτή, μας έχει ζαλίσει αυτή η γυναίκα». Και ο Κύριος λέγει: «Δεν είναι καλό να πάρει κανείς τον άρτον των παιδιών», δηλαδή τα προνόμια και τα δικαιώματα του λαού του Θεού, «και να το πετάξει το ψωμί των παιδιών στα κοινάρια». Δεν είπε στους κίνας, στα σκυλιά. Το έκανε λιγάκι, το τόρνευσε να μην φανεί βαρύ και είπε στα σκυλάκια. Βλέπετε συνεπώς ποια ήταν η θέση των ειδωλολατρών έναντι του λαού του Θεού. Έτσι αφαιρούντο: κίνες, σκυλιά. Γιατί άραγε? Με το χαρακτηρισμό αυτό που εδώ τώρα τίθεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, θέλει να παρουσιαστεί, να φανεί ότι καταδικάζεται η κοινικότης και η ανέδεια και αυτών ακόμη των βαπτισμένων, οι οποίοι δυστυχώς έχουν ξεπέσει, όπως και των Ιουδαίων που δεν έχουν δεχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού και λέγονται κίνες. Αυτή είναι η έννοια τώρα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Κύριος μας έδωσε και μία ειδοποίηση στα Ευαγγέλια, Ματθαίος 7,6: «Μη δώτε το Άγιον τη σκυσή, μη δώσετε το Άγιον στα σκυλιά, μη δώσετε την Αγία διδασκαλία σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι άξιοι να τη δεχθούν».
Δεν είναι ίδιον του κάθε ανθρώπου να δεχθεί, αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο. Ου πάντων η πίστης, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Κύριος ειδοποιεί, και αυτό θα αποδοπατήσουν που θα τους δώσετε, και θα στραφούν να χτυπήσουν και να αναποδογυρίσουν και εσάς. Συνεπώς, οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν μέσα τους, δυστυχώς, είτε βαφτισμένοι είτε αβάφτιστοι. Αλλά το δυστυχώς είναι στους βαφτισμένους. Κατά μεγίστη δυστυχία στους βαφτισμένους είναι εκείνοι οι οποίοι, παρά την βάπτισή των, παρά την χριστιανική των γεύση, κατήντησαν σε μια ανέδεια, σε μια κοινικότητα που πια δεν δέχονται τίποτε από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Με την έννοια αυτή θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους 3,2. Βλέπετε τους Κίνας, λέγει. Και δεν είναι μόνο για την εποχή του, είναι για κάθε εποχή. Το βλέπετε θα πει προσέχετε, προσέχετε τα σκυλιά. Είδατε πως αποκαλεί χοντρή έκφραση, αλλά αρμοδία. Βλέπετε τους Κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομή. Κατατομή εννοεί τους Εβραίους που υποστηρίζουν την περιτομή και λέγουν ότι τίποτα δεν το Ευαγγέλιο, η περιτομή είναι το παν, και μιλάει περιφρονητικά, όχι δια την περιτομή που είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό την αποκαλεί και κατατομή. Θα το λέγαμε το πετσόκομα, δεν εξηγώ πιο πολύ τι θα πει πετσόκομα. Πετσόκομα. Τους βρίζει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος. Υποτιμητικά ομιλεί για αυτούς. Κίνες, κακοί εργάτες, οι άνθρωποι της κατατομής. Τι σημαίνει, ο Άγιος Ανδρέας μας λέγει, κίνες δε, σκυλιά δε, δεν είναι μόνο οι ανεδείς και άπιστοι και οι εν τη κατατομή κακοί εργάτε. Ούς ο Απόστολος έκλαιεν, έγραφε και έκλαιγε για αυτούς ο Απόστολος, αλλά και οι μετά το βάπτισμα επιστρέψαντες επί των ίδιων έμετων, που λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Είναι αυτοί που ξέρασαν την αμαρτία, βαφτίστηκαν και ύστερα από λίγο καιρό, από κάποιο καιρό, ξαναγυρίζουν εις το ίδιο εξέραμα, ξαναγυρνάνε στα παλιά τους ξερατιά, δηλαδή στις παλιές τους αμαρτίες, διό συν της πόρνης και φωνεύση και ειδωλολάτρες της άνω αλωτριούνται πόλεως. Μαζί με τους φωνείς, μαζί με τους πόρνους και μαζί με τους ειδωλολάτρες αποξενώνονται της άνω πόλεως. Δηλαδή θα λέγαμε, αγαπητοί μου, κίνες είναι όλοι εκείνοι. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά για την δική μας πραγματικότητα. Όλοι εκείνοι που βαφτίστηκαν ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά αρνηθέντες το βάπτισμα που πήραν, στρέφονται με νόμους, με διαβολές, με ποικίλες επιθέσεις, όχι μόνο απλώς κατά των κληρικών, αλλά και κατά της Εκκλησίας και των μυστηρίων της Εκκλησίας και των δογμάτων της πίστεως και της ηθικής της Εκκλησίας και της ιστορίας της Εκκλησίας και του ιδρυτού της Εκκλησίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και εναντίον και αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού στρέφονται αυτοί οι βαφτισμένοι. Αυτοί είναι οι Κίνες. Αυτοί θα μείνουν απ' έξω. Θα μείνουν απ' έξω. Θα μείνουν, όπως είπαμε, με τους φαρμακούς, τους μάγους, τους πόρνους, τους φωνιάδες, τους ειδωλολάτρες. Αυτοί οι οποίοι θέλησαν να ζήσουν τη ζωή τους ερήμην του Ευαγγελίου. Και για να μην νομιστεί ότι ο κατάλογος των αμαρτωλών εξαντλείται. Στο σημείο αυτό μπορεί να πει κανείς,
δόξα τω Θεώ, δεν ανήκω στην κατηγορία του σκυλιού, δεν ανήκω στην κατηγορία του φωνέως, κατά το πολύ περίεργο δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Για να μην νομίζει λοιπόν ο κατάλογος αυτός ότι εξαντλείται στο σημείο αυτό, προσθέτει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης «και πας οφειλών και ποιών ψεύδος». Εν ενία ευρία, και καθένας ο οποίος διαπράττει και αγαπάει το ψέμα. Το ψέμα, όχι το αυτό που λέμε ψέμα, εν ευρία ενία, που θα πει ό,τι δεν είναι αληθινό, ό,τι δεν είναι ευαγγελικόν. Και προσέξτε, όχι μόνο εκείνος που ποιεί το ψεύδος, αλλά και εκείνος που φιλεί το ψεύδος. Δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος κάνει τις αμαρτίες, αλλά και εκείνος ο οποίος συνευδοκεί στις αμαρτίες. Μπορεί να μην τις κάνει, αλλά να συνευδοκεί, να αγαπά αυτή την κατάσταση και να μην απομακρύνεται. Όλοι αυτοί θα είναι έξω από την πόλη. Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου μαρτυρήσε ημίν ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός. Εγώ Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου να δώσει αυτή τη μαρτυρία στις εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Εγώ με το φωτεινό πρωινό αστέρι. Εδώ δίδεται πλέον για τελευταία φορά πιστοποίησης περί της γνησιότητος και αυθεντικότητος του περιεχομένου του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό τίθεται όχι μόνο το όνομα, αλλά και η αντωνυμία. Εγώ ο Ιησούς. Δεν λέγει εγώ μόνο, ούτε Ιησούς μόνο. Εγώ ο Ιησούς, που δείχνει με το να τεθεί και το όνομα και η αντωνυμία, ότι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός απεκάλυψε ό,τι απεκάλυψε, και συνεπώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει τη σφραγίδα της αυθεντίας, της γνησιότητος. Αποκαλύπτει δε ό,τι αποκαλύπτει, το είπαμε κι άλλοτε, άλλοτε αυτοπροσώπος ο Χριστός, άλλοτε δε διαγγέλου. Γι' αυτό λέγει, εγώ Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου για να δώσει τη μαρτυρία στις εκκλησίες. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως κλείνει, αγαπητοί μου, όπως και άνοιξε. Θυμηθείτε, Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Είναι εδώ και αυτό ο Θεός. Δείξε τις δούλεις αυτού, αδί, εκείνα τα οποία πρέπει, γενέσθε εντάχει, και σήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού, το δούλο αυτού Ιωάννη, όσε μαρτύρησε τον λόγο του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού όσα είδε. Κλείνει όπως και ανοίγει. Ωραία λέγει ο Άγιος Ανδρέας πάνω σε αυτό. Το δε μαρτυρήσε, αντί του διαμαρτύραστε τέθητε. Γιατί βάζει αυτό το μαρτυρήσε? Είναι έντονο, όχι απλώς να αναγγείλει ο Ιωάννης, οι Απόστολοι, ό,τι θα πούν εμείς εδώ, αλλά εκείνο το διαμαρτύρασε. Δηλαδή να γίνει μια διαμαρτυρία, να γίνει κάτι το έντονο, για να ακουστεί στο λαό του Θεού η βουλή του Χριστού. Όταν λέγει ημίν εδώ, εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελό μου μαρτυρήσε ημίν σε σας, τι είναι αυτό το ημίν? Εννοείται ο άμεσος αποδέκτης, που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος, και όλοι εκείνοι που βρίσκονται κάτω από τη δική του πνευματική ηγεσία, όπως είναι κατά την παράδοση ο Πρόχωρος, ο οποίος καταγράφει την Αποκάλυψη και πολλές φορές έτσι και εικονίζεται στην αγιογραφία μας, αλλά και άλλοι συνεργάτες του Αγίου Ιωάννου. Όταν λέγει «έπεμψα μαρτυρήσε ημίν ταύτα», τι εννοεί ταύτα?
εννοείται ολόκληρο το περιεχόμενο του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Δηλαδή όταν λέγει έστειλα σε εσάς για ώστε αυτά όλα να δοθούν στις εκκλησίες, εννοείται τις τοπικές εκκλησίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο σκοπός του βιβλίου είναι να δημοσιευθεί, είναι να παραδοθεί στις εκκλησίες. Ποιες εκκλησίες? Τις 7 εκκλησίες, οι οποίες 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας εκπροσωπούν την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό ακόμη? Ότι όταν ο Χριστός στα 3 πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Αποκαλύψεως στέλνει τις 7 επιστολές στις 7 εκκλησίες, δεν σημαίνει ότι τις εκκλησίες τις ενδιαφέρει μόνο για την κάθε μια η επιστολή που λαβαίνει, αλλά την ενδιαφέρει και αφορά σε αυτή ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό σημειώνει πάνω σε αυτό ο Αρέθας: ούκεν κρυφή ουδέν παραβίστο, αλλά ακουόντων απάντων απανταχού εκκλησιών, ή να μήτης εθελοκάκος άγνιαν προφασισάμενος, μείνει αδιόρθωτος πονήρος διακείμενος. Όχι, πρέπει, δεν θα μείνει κρυμμένο κάπου το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα ακουστεί σε όλες τις εκκλησίες, για να μην προφασιστεί κανείς πονηρά ότι δεν το άκουσα, γι' αυτό ξέρετε έμεινα και αδιόρθωτος. Όχι, θα ακουστεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Κύριος μας δεν αρκείται να διαβεβαιώσει ότι αυτός είναι η πηγή της Αποκαλύψεως, κάνει και κάτι άλλο. Προσθέτει και άλλα του κατηγορήματα, δηλαδή προσωνυμίες, τις οποίες ήδη έχει πει στην αρχή του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Ο πρώτος χαρακτηρισμός, δεν λέγει εγώ ο Ιησούς, βάζει κι άλλα ονόματα. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ. Πράγματι, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κλαίει γιατί το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες κανείς δεν βρέθηκε να το ανοίξει, που είναι οι βουλές του Θεού για το μέλλον της Εκκλησίας, το ιστορικό μέλλον της Εκκλησίας, δεν βρέθηκε κανείς, τον πλησιάζει ένας πρεσβύτερος και του λέγει: μη κλαις, μη κλαίε, ιδού ενίκησεν ο Λέων, ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, ανοίξε το βιβλίο και τα 7 σφραγίδας αυτού. Και ποιος είναι αυτός, η ρίζα και το γένος Δαβίδ? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτό δε λέγεται και στην Παλαιάν Διαθήκη ως προφητεία, ότι ο Μεσσίας θα είναι από τη ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Κανείς εχθρός του Χριστού ποτέ δεν αμφισβήτησε την καταγωγή του Χριστού από τον Δαβίδ. Κανείς. Θυμηθείτε εκείνον των τυφλών της Ιεριχούς, όταν άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, τι έλεγε? Ιησού Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με, Ιε Δαβίδ, απόγονε του Δαβίδ, που είναι ισότιμο με το Μεσσία. Αλλά η καταγωγή όμως δεν αρκεί. Γι' αυτό και ο Κύριος προσθέτει και των προφητικών λόγων και ρωτά τους επικριτάς του: τι ημιν δοκί, λέει κάποτε στους Φαρισαίους και τους γραμματείς, πώς σας φαίνεται περί του Χριστού, τίνος Υιός εστί, ποιανού είναι Υιός? Λέγουσιν αυτό, του Δαβίδ. Είδατε, του Δαβίδ. Ωραία. Λέγει αυτής: πως ουν Δαβίδ εν πνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον, είναι στον 109 ψαλμό. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εάν είναι απόγονος του Δαβίδ, τότε πως λέγει πνευματικά εν πνεύματι Αγίο Δαβίδ, είπεν ο Κύριος τον Κυριό μου?
δηλαδή ο πατήρης των ιών, ιούν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον. Πώς ιός αυτού εστί? Εάν τον αποκαλεί Κύριον, τότε πώς είναι παιδί του? Απλούστατα δείχνει εδώ στην απάντηση του ο Χριστός ότι είναι και Θεός και άνθρωπος. Είναι Θεάνθρωπος. Και όταν λέγει ο Κύριος ότι είναι η ρίζα του Δαβίδ, η ρίζα του Δαβίδ, τι εννοεί? Ότι ο Χριστός, προσέξτε, όχι ότι κατάγεται από τη ρίζα του Δαβίδ, εδώ είναι τώρα το περίεργο, ότι ο Χριστός είναι η ρίζα από που κατάγεται ο Δαβίδ. Δηλαδή τι εκφράζει αυτό? Ο Δαβίδ κατάγεται από τη ρίζα του Χριστού. Εγώ είμαι η ρίζα του Δαβίδ. Δηλαδή από μένα κατάγεται ο Δαβίδ. Τι θα πει αυτό? Είμαι Θεός. Εγώ δεν είμαι και το γένος του Δαβίδ. Τι θα πει αυτό? Είμαι απόγονος του Δαβίδ κατά την ανθρωπότητα. Δηλαδή είμαι Θεάνθρωπος. Είναι ωραιότατο. Ωραιότατο αυτό. Λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ρίζα δε του Δαβίδ ο Χριστός. Ως Θεός. Γένος δε, ως κατά σάρκα εξ αυτού βλαστήσας. Η ρίζα στην θεότητα, το γένος στην ανθρωπότητα. Όταν ο Κύριος λοιπόν διακηρύσει την θεατροπίνη του φύση για να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα, όλα για την αυθεντικότητα του βιβλίου της Αποκαλύψεως, αγαπητοί μου, είναι, θέλει ταυτόχρονος να διακηρύξει ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας που προκατήγγελαν οι προφήτες, και δεν αναμένεται άλλος Μεσσίας. Δεν υπάρχει άλλος Μεσσίας. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Αν οι άνθρωποι δεν πιστεύσουν εις τον Ιησού Χριστόν και αναμένουν άλλον Μεσσίαν, αντί αυτού θα δεχθούν τον Αντίχριστον. Και εφόσον το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι εις το τέλος και εδώ προδιέγραψε το βιβλίο της Αποκαλύψεως τον ερχομό του Μεσσίου, όπως λέγει, ναι, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα, πρέπει να θεωρείται ο Ιησούς Χριστός ο μόνος Μεσσίας. Δεν περιμένω με άλλον Μεσσίαν. Εκείνο που λέγει εγώ ημί η ρίζα και το γένος, απηχεί αυτό που είπε κάποτε ο Χριστός στους Εβραίους, Ιωάννης 8,24, εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Αλλά εάν ο Ιησούς, αγαπητοί μου, είναι ο αληθινός και ο μόνος Μεσσίας, τότε και η Διαθήκη που συνάπτει με το αίμα του, αυτή που είπε ο Θεός στον προφήτη Ιερεμία 38,31, και διαθήσομε το οίκο Ισραήλ και το οίκο Ιούδα διαθήκην καινήν, καινούργια διαθήκη, ου κατά την διαθήκην ειν διεθέμην της πατράς την αυτών, όχι κατά την παλιά διαθήκη, αλλά κατά την καινούργια, θα μπορούσαμε να υπούμε ο Χριστός είναι εκείνος που συνάπτει την καινή διαθήκη με το αίμα του. Θα μπορούσαμε να αναφανίσουμε μαζί με τους ιερούς υμνογράφους, μη πλανάστε Ιουδαίοι, μη πλανάστε άνθρωποι, μη πλανάστε έθνη. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου. Μη περιμένετε άλλον. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Οφείλουμε να γυρίσουμε εις τον Μεσσία. Αλλά υπάρχει ακόμη μία προσωνυμία του. Ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι ο εισηγητής της ανεσπέρου ημέρας, της αιωνίου ζωής. Ταυτοχρόνως δε και ο οδηγός προς την αιώνιον ζωή. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ανδρέας, ο αυτός ως εν το πρωί ανατύλασε μην τριήμερος, όταν βγήκε από τον τάφο σαν αστέρι, όταν ανεστήθη, και εν τη μετά τη νύχτα του παρόντος βίου πρωία, και όταν θα έρθει εκείνη η πρωία μετά τη νύχτα του παρόντος βίου της κοινής Αναστάσεως, όταν θα είναι η κοινή Ανάσταση των πάντων, της Αγίης επιφανισόμενος την ημέραν άξον την ατελέσιτον, και θα φανεί στους Αγίους, τότε θα είναι και εκείνος που θα οδηγήσει την ατελέκτητη ημέρα, την 8η ημέρα, τη μία των Σαββάτων. Γιατί?
είναι ο μοναδικός Μεσσίας.